Βρισκόμαστε στο ντρούλο του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Southampton, Long Island. Έχω μόλις τελειώσει τον Παντοκράτορα, όπως βλέπετε εδώ πάνω, ο οποίος είναι 18 πόδια διάμετρος και την Θεία Λειτουργία στο κάτω μέρος, ο Χριστός, με τους αγγέλους που περιπερώνουν τα Άγια των Αγίων, η μεγάλη είσοδος δηλαδή, και κάτω συνεχίζω με τους προφήτες. Η όλη εργασία έχει πάρει περίπου 18 μήνες και πιστεύω να τελειώσουμε γύρω στις 2 εβδομάδες ακόμα. Με την ευλογία του Θεού και την βοήθεια βέβαια του πατρός Αλέξανδρου Καρλούσου και του πατρός Κωνσταντίνου Λαζαράκη, ο οποίος είναι και αυτός ένας πάρα πολύ καλός χρήσιμος για μένα, διότι συνεχώς σε ό,τι απορίες είχα μου έδινε τις συμβουλές του. Όπως βλέπεις εδώ πάντα το κεφάλι του Παντοκράτορος, καταρχήν είναι βυζαντινό στυλ, 16ου αιώνος. Η μορφή του είναι ήπια, δεν είναι πολύ αυστηρή, η οποία βρίσκεται όπως σε άλλες εκκλησίες και τον έχουν ως αυστηρό κριτή. Είναι ήπια η μορφή του, είναι γλυκύτατος ο Ιησούς. Οι φόρμες είναι, όπως βλέπεις, όχι πολύ απλωμένες, είναι και έχει περιορισμό. Άρα λοιπόν έχουμε μια ασχολή μεταξύ κριτικής και μακεδονικής. Όλη αυτή η δουλειά είναι με ελεύθερο χέρι. Δεν υπάρχουν ούτε κομπιούτερες, ούτε μηχανήματα, ούτε ηλεκτρονικά μέσα να μπορείς να αυτό. Άρα πρέπει να έχεις προσεκτικός και το χέρι σου να είναι σταθερό. Παρόλο την υγεία μου, δόξα τω Θεώ, καλά πάω. Δεν έχω παράπονο. Κατάλαβες. I'm Father Constantine Lazarakis with the Dormition of the Virgin Mary Greek Orthodox Church in Southampton, New York. We're up here on the scaffolding with our iconographer, George Philippakis. As you can see, we're doing the dome iconography. It includes the Pantokratora, the Almighty One, the Celestial Liturgy. And on this level, as we look around, we can see 16 Old Testament prophets, each holding scrolls from their prophecy. And all of the scrolls refer to the virgin birth of Christ because we are the Church of the Dormition of the Virgin Mary. In the coming weeks, we're going to see also the installation of the four evangelists. And we're just thrilled. We feel so blessed to have Father Alex leading us through this program. We feel so blessed to have George. He's one of the most gifted iconographers alive today. We feel so grateful for everyone who made it possible. And we're really, really excited about it. It's going to be really beautiful. So all to God's glory. We love it.